Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι του μπασκετάκι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, Σιλίβδιν. Καλησπέρα σας, εδώ από το κλειστό γυμναστήριο της ΕΑΠ. Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον πρώτο προημιτελικό της Master League, όπου θα αναμετρηθούν οι Yellow Submarine που τερμάτισαν στη δεύτερη θέση της κανονικής περίοδου απέναντι στους Utah Jazz που τερμάτισαν στην 7η θέση. Ένα παιχνίδι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Submarine είναι μεν το φαβορί στα χαρτιά, ωστόσο υπάρχουν αρκετές ελλείψεις στο ρόστερ του Γιώργου Αγγελόπουλου. Εδώ τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο, τον προπονητή των Yellow Submarine. Λείπουν βασικοί παίχτες, ο Μάργελος, ο Στεφανίδης, ο Κούγιας, παίχτες οι οποίοι δεν είναι εύκολο να τους αναπληρώσει. Ωστόσο η Submarine είναι μια ομάδα έμπειρη και παρά το γεγονός ότι κατεβαίνει με 6 άτομα, κανείς δεν μπορεί να τους ξεγράψει. Σταύρος Κάλλης στην πρώτη επίθεση του αγώνα βγάζει στον Κοντόγιοργα. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε ένα στα πάρα πολλά. Σήμερα ξεκινάει ζεστός και κάνει το σκορ 3-0. Πολύ καλό σουτέρ ο Κοντόγιοργας, προερχόταν από έναν τραυματισμό. Η απάντηση έρχεται από τον Σαρή, τον Λευτέρη, τον ξέχασε ο Μαρκόπουλος, πυροβόλησε ο Σαρής και έτσι ήρθε το καλάθι. Μαρκόπουλος, 3-2 το σκόρι, δύο ομάδες ξεκινάνε ζεστές. Κοντόγιοργας πέρασε. Η πάσα χαμηλά Καμπάσης και τώρα Λαμπρόπουλος. Αυτό το σουτάκι από τα 3-3,5 μέτρα ήταν άστοχο. Μιλωνάς βγάζει στο Λευτέρη Σαρή. Του αρέσει αυτό το pull-up, τώρα το χάνει. Ο Κοντόγιοργας στο αμυντικό rebound, θα είναι παίχτης βαρόμετρο σήμερα. Εξάλλου όταν έχουν τόσες πολλές απουσίες πρέπει να βγάλουν από τη μίγα ξύγκη. Μαρκόπουλος, Κοντόγιοργας από την άλλη γωνία τώρα, όχι αυτή τη φορά. Rebound από τον Παναγιώτη Μιλωνά, ο οποίος ήρθε αυθημερών από την Αθήνα για να παίξει. Σαρής, αστοχή, rebound επιθετικό από τον Γασπαράτο. Νίκος Μιλωνάς για τρεις, άστοχος. Κι άλλο επιθετικό rebound όμως από τον Γασπαράτο. Τάπα στα ίσια από τον Κοντόγιοργα και ο Μαρκόπουλος μαζεύει την μπάλα. Προωθεί για τον Κάλλη, ο οποίος δεν μπορεί να προλάβει. Λάθος η πάσα αυτή προς τον Κάλλη. Ναι μεν, το λάθος θα χρεωθεί στον Κάλλη, αλλά η ευθύνη ήταν μεγαλύτερη του Μαρκόπουλου, ο οποίος τώρα όμως γυρίζει και κλέβει και ξυλαιώνεται για το προηγούμενο λάθος. Σήμερα λοιπόν έχουμε αυτό το παιχνίδι μεταξύ Yellow Submarine και Utah Jazz. Αύριο έχουμε και το βραδινό για τις 3 έως 6 μεταξύ Orlando Tragic και Net Reapers, μεγάλο derby εκεί. Και αύριο θα παίξουν οι Tech Buddy με τους Dari Dari και τα βουνά με τους Pitinagers. Όλα τα ζευγάρια είναι φωτιά και λαύρα. Μεγάλα derby εδώ στο μπασκετάκι Πάτρας. Και στη Master και στο Development το κύπελο ολοκληρώθηκε, θυμίζουμε, με δραματικό τρόπο το κατέξαν οι Tech Buddy νικώντας 62-61 τους νομπελίστες. Κομνηνός για 3, airball, rebound επιθετικό του Σαρή, του φεύγει το control. Κατοχή για το Submarine. Και ο Μαρκόπουλος είναι αυτός που αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει με τον Λευτέρη Σαρή μπροστά του, να τον επιτηρεί. Καλός παίχτος ο Σαρή και στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Μαρκόπουλος δίνει στον Κοντόγιοργα. Αυτός θέλει να ταΐσει τον ψηλό, κατευθείαν βγαίνει δυναμικά στην προσπάθειά του να κλέψει από μπροστά ο Κομνηνός και κάνει φάουλ. Πάνω στον Λαμπρόπουλο, ο οποίος είναι ένας θηριώδης σέντερ με τρομερή οντότητα μέσα στο καλάθι αλλά και χτυπημένος από τραυματισμούς φέτος. Κάλλης για τον Κοντόγιοργα, κατευθείαν βγαίνει και σουτάρει, ένας off-ball shooter. Του αρέσουν αυτές οι φάσεις του Κοντόγιοργα, εδώ όμως δεν μπόρεσε να βρει τον στόχο. Σουτάρει για δύο ο Μιλωνάς, ο Παναγιώτης είναι άστοχος. Rebound από τον Κάλλη. Κρατάει ο Κάλλης, περνάει, πάει στον drive αστοχή. Rebound από τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος βγάζει έξω στον Καμπάση. Έξτρα πάσα για τον Μαρκόπουλο που στάρει για δύο μέσα. 5-2, Αντρέας Μαρκόπουλος και δείχνει την κερκίδα. Κάπου το αφιερώνει το καλάθι.
Ωραία επίθεση εδώ για το Σαμαρίν, με υπομονή. Καταλήγει με το mid-range αυτό του Μαρκόπουλου. 5-2. Γασπαράτος, Μιλωνάς, Κομνηνός, Φαστάρι και αυτός για δύο άστοχος. Κάλλης μαζεύει το rebound. Ανοίγει τον ευνηδιασμό και παίρνει το φάουλο από τον Γασπαράτο. Γασπαράτος ο οποίος δεν είχε άλλο τρόπο να σταματήσει. Μαρκόπουλος για τον Καμπάση, με κοντύτερο αντίπαλο γυρίζει με αυτό το pivot, προσπάθησε να ξεμαρκαριστεί και να βρει καθαρό οπτικό πεδίο προς το καλάθι, δεν τα κατάφερα μου δεύτερο. Παραμένει το 5-2. Συνεχίζει οδηγίες από τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Παναγιώτης Μιλωνάς, δυνατό ματσάπ με τον Καμπάση, αστοχή. Rebound από τον Καμπάση. Και τώρα Κάλλης, σταματάει και σουτάρει, είναι άστοχος. Φωνάζει για rebound τον Καμπάση, φλερτάρει με την τεχνική ποινή. Και φάουλ τώρα του Κοντόγιώργα στο Μιλωνά. Είναι το πρώτο μόλις φάουλ των Σαν Μαρίν στο παιχνίδι. Σε ένα μάτσο που μέχρι τώρα κινείται σε χαμηλό τέμπο σχετικά. Νομίζω ότι αυτό βολεύει περισσότερο τη Σαν Μαρίν που είναι και λιγότερα άτομα, οπότε πρέπει να κάνουμε και εξοικονόμηση δυνάμεων. Αλλά εδώ ο Σαρίς βάζει ένα πολύ δύσκολο pull-up. Κάνει το σκορ 5-5. Πολύ ωραία εκτέλεση από τον Σαρί που έχει και τους 5 πόντους στο βάρος του. Πήρε ένα καλό screen και πυροβόλησε. Κοντόγιωργας. Καμπάσεις για τον Κάλλη. Περνάει ο Κάλλης πολύ εύκολα, αστοχή όμως. Rebound από τον Λαμπρόπουλο, ο οποίος εκεί είναι dominant. Όταν νιώθει καλά ο Λαμπρόπουλος, αυτό είναι μια πολύ καλή είδηση για τους Σαν Μαρίν. Έχει πολύ καλές κινήσεις, καθαρού σέντερ. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον Γιώργο Αγγελόπουλο, που του αρέσει να παίζει με κλασικού σέντερ. Το έκανε άλλωστε και με τους Λάκης, θα έρθουμε τον Χριστοδουλόπουλο. Και πέρυσι αλλά και φέτος. Πέρυσι ήταν MVP της Development, φέτος έπεσε πάνω στον Δημήτρη Κοκκόνη. Κάλλης. Προσπαθεί να παίξει pick and roll, φοβερή πάσα, ταΐζει και πάλι το Λαμπρόπουλο. Goal foul, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο Κάλλης με τον Λαμπρόπουλο θα παίξουν πολλά pick and roll μεταξύ τους. Όσο αντέχει ο Κάλλης, όσο αντέχει ο Λαμπρόπουλος, όσο είναι καλά σωματικά. Θα δούμε πολύ ωραία πράγματα από αυτούς τους δύο τύπους. Προβάδισμα 5 πόντων για τους Yellow Submarine, οι οποίοι βλέπω πρόθεση, αν καταλαβαίνω καλά, να πάνε σε ζώνη. Ναι, ζώνη παίζουνε. Ο Σαρίς στέκεται, είναι άτυχος, του αρέσουν αυτά τα σουτ. Μιλωνάς όμως μένει ελεύθερος. Καλύτερη 3 πόντια από 2. Εδώ είναι και τυχερή Jazz στο τέλος της φάσης. Ο Μιλωνάς σε πολύ καλό στερ. Μετά την αδράνεια των Submarine βρίσκεται και μόνο σπίτι τον rebound. Κάλλης δεν μπορεί. Ο Κάλλης ο οποίος θα πάρει κινήσεις, οι οποίες μοιάζουν να δικαιολόγητε, αλλά για παίκτες τέτοιου του Βεληνικούς μόνο αδικαιολόγητες δεν είναι. Μιλάμε για ένα παίκτη που οδήγησε τη Γαλήνη στην άνοδο στην Γάμα Εθνική. Φάουλ και βολές κερδίζει ο Σαρίς, που έχει 5 πόντους και εδώ έχει την προοπτική δυνητικά να τους κάνει 7, αν βάλει τις βολές. Στο προηγούμενο παιχνίδι έτυχε την προηγούμενη εβδομάδα να παίζουν πάλι αυτές οι δύο ομάδες για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας και ήταν πάρα πολύ καλός. Τότε η νίκη ήρθε κυριολεκτικά στο φινάλε
για τους Submarine, οι οποίοι παρότι είχαν μεγάλες διαφορές κατά τη διάρκεια του αγώνα, στο τέλος δυσκολεύτηκαν. Ο Σαρίσα βάλε μεγάλα σουτ και μείνει 71-69. Τότε όμως ο Κάλης είχε βάλει ένα απίστευτο τρίποντο step back από τα 8,5 μέτρα μερικά δευτερόλεπτα πριν τη λήξη και χάρη στην λήξη στην ομάδα του. Σήμερα είναι διαφορετικές συνθήκες. Είναι ένα knockout παιχνίδι που το θέλουν και δύο κοντόγιοργας. Κακό πολύ αυτό το σουτ από τον κοντόγιοργα. Βαγενάς. Εδώ τράκαραν ο Μιλωνάς με το Σαρί. Αντώνη Σαρίς για δύο και πάλι άτυχος δεύτερη φορά. Πριν επωφελήθηκε η ομάδα του και τελικά πέτυχε τρίποντα με τον Μιλωνά, τώρα όχι. Κάλης περνάει και πάλι στο drive, δεν μπορεί ο Κάλης. Ευνηδιασμός με τον Νίκο Μιλωνά, πατάει γερά φάουλ αυτό. Σκοράρει, νομίζω ήταν και φάουλ. 10-10. 10-11, συγγνώμη. Κάλης γυρίζει, πιβοτάρει. Να το καλάθι από τον Κάλη, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να το πάρει πάνω του. 12-11. Σε ένα παιχνίδι που κυλάει όπως περιμέναμε, ντέρμπι. Αντώνη Σαρίς, θα βάλει ένα. Πολύ άσχημη εκτέλεση. Κάλης. Περιμένει τον Κοντόγιοργα, κρατάει την μπάλα, πάει απέναντι στον Βαγενά, βγάζει τον Κοντόγιοργα για τρεις άστοχος. Επιθετικό rebound από τον Γκάλι, ο οποίος βγαίνει προς τα έξω και εκτελεί. Ο Χριστός και η Παναγία. 15-11. Σταύρος Γκάλις, σαν να πετάει βότσαλο στον ωκεανό. 15-11. Τώρα με τον Καμπάση εύκολα αστοχή. 7-11 πανηγυρίζει ο Αγγελόπουλος, πρώτο time out του match. Επιστροφή σε λίγο στο Προμηθέας, στο γήπεδο της ΕΑΠ, γυρίζουμε σε λίγο. Η Ιτα Τζαζ, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν με 10-11, δέχτηκαν ένα σερί 7-0 από τους Γκέλλου Σαμαρίνη, οι οποίοι έτρεξαν το γήπεδο με κύριο Φρασί τον Κάλλη και πλέον βρίσκονται στο σύν 6. Γασπαράτος με τον Καμπάση βγάζει έξω. Σαρίς, Αντώνης για 3. Επιθετικό rebound από τον ίδιον. Πάει στο δεύτερο χρόνο κόντρα στον Μαρκόπουλο. Ούτε αυτό, αλλά με την τρίτη τα παίρνει και σκοράρει. Είναι σημαντικό για τους Τζαζ να ζεσταθεί αυτός ο παίχτης. Αντώνη Σαρίς 17-13. Κάλης για το σπαλιάρα που έχει στην πλάτη το Βαγενά. Θα γυρίσει, κακό το τελείωμά του. Rebound από τον Βαγενά. Και τώρα Σαρίς θα κατεβάσει. Ελεύθερο τρίποντο στο transition από Μιλωνά. Όχι, αλλά εκεί ο Καβούλας για το επιθετικό rebound. Καβούλας και ο Αντώνης Σαρίς για τον Μιλωνά στη γωνία. Θέλει να διεισδύσει, πάρα πολύ δύσκολο το σουτ με το ταμπλό. Και άλλο επιθετικό rebound. Εξελίσσεται σε πληγή αυτό για το Submarine. Εδώ και με δόση τύχη τελικά ο Γασπαράτος είναι αυτός που τελειώνει την πάση για το 17-15. Πολλά χαμένα αμυντικά rebound για τους Yellow Submarine. Και διαφορά πέσει στους δύο μετά το timeout. 45 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Καμπάσεις. Rebound αμυντικό από τον Καβούλα. Σαρίς πέρασε, φωνάζει για φάουλ, αλλά κι άλλο επιθετικό rebound από τον Γασπαράτο στην καρδιά της άμυνας των Σαμαρίν. Τρίτη φορά σε τρεις επιθέσεις που η άμυνα συνελήφθη κοιμόμενη. Όλος ο χρόνος τώρα είναι για τους Σαμαρίν. Η απόκληση στα χρονόμετρα είναι κάποια εκατοστά και δεν έχουν να δώσουν φάουλ οι Τζαζ. Πέρασε ο Κάλης, δημιούργησε, Καμπάσης του φύγε για λίγο το κοντρόλ. Κοντόγιοργας για τρεις, άτυχος. Rebound από τον Καβούλα, 4-3. Γασπαράτος 2, πρόλαβε το χρόνο, αλλά δεν θα σκοράρει. 19-19 θα τελειώσει, 17-17 συγγνώμη, θα τελειώσει η πρώτη περίοδος. Πολύ ωραίο match εδώ στο γήπεδο του ΣΕΑΠ. Γυρίζουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς. Επιστροφή στο παιχνίδι, τρίποντα από τον Αντώνη Σαρή.
27-20. Ένας σνάιπερ για τους Jazz, πάρα πολύ καλός παίχτης. Προβάδισμα 3 πόντων τώρα γυρίζει, πού πάει το παιχνίδι. Λάθος αυτή η πάσα από το Μιλωνά. Προσπάθησε να περάσει μια πάσα μέσα από τους πληγάδες. Φάουλ, κερδίζει ο Κάλης από το Βαγενά. Θα φάει πολύ ξύλο ο Κάλης. Σήμερα είναι, θα λέγαμε, μονόδρομος η επιλογή αυτή για τους Τζαζ. Δεν μπορούν να αποσυντονίσουν αλλιώς αυτό τον παίχτη, να τον εκνευρίσουν. Όμως η εικόνα του παιχνιδιού είναι ότι στα τελευταία λεπτά βλέπουμε τον Τζαζ, πήγα να πω, πολύ συγκεντρωμένος, και εδώ έκανε ο Μιλωνάς ένα λάθος μόνος του, διπλή τρίπλα. Τι το ανοίγω το, το βρωμόστομο. 20-20 το σκορ. Δεν είναι να πιάνω άνθρωπο στο στόμα. Τον Ντόγιοργας για τον Γκάλι. Περιμένει στη 45 ο Μαρκόπουλος. Κανένα πρόβλημα για τον Γκάλι. Το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο. Πιστέψτε με, είναι. Όταν παίζω εγώ, γενικά δεν είναι. Κάλης, ο οποίος είναι ίσως ο κορυφαίος παίχτης στο μπασκετάκι Πάτρα. Σίγουρα είναι μέσα στους 2-3 καλύτερους. 23-20 το σκορ. Και ο Καβούλας αυτός που κατεβάζει. Πέρασε ο Καβούλας. Ριμπάουντ από Μαρκόπουλο. Περνάει ο Γκάλης, ο οποίος βρίσκει ρυθμό. Τον Ντόγιοργας κρατάει στα προτές. Τον Ντόγιοργας για 3 από τη γωνία. 1-7. Έβαλε το πρώτο, έκτοτε έχει χτίσει ένα νέο κλειστό της ΕΑΠ. Μαζί και με το προηγούμενο παιχνίδι που είχε ένα στα πάρα πολλά. Εδώ προστάρει ο Χαρίς, πάρα πολύ δυνατός. Φάουλ, σωστά, αμυντικό. Ο Χαρίς είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μαρκάρεις και στην περιφέρεια και στο πώς. Γιατί είναι μειώδες, έχει όγκο, αλλά είναι και γρήγορος. Οπότε έχει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να δημιουργήσουν έναν καλό παίχτη. Αντώνης Ψαρής παίρνει ένα screen και εκτελεί. Όταν έχει καθαρό τυπικό πεδίο είναι πάρα πολύ καλός, και αυτό το σου ήταν καλό αλλά άστοχο. Γκάλης, την πάσα προς τον Καμπάση. Ο Καμπάσης περιμένει στήριγμα, βρίσκει τελικά τον Λαμπρόπουλο. Αυτός δεν απειλεί από μακριά. Χαντόφ με τον Μαρκόπουλο και τώρα Γκάλης, 8 δευτερόλεπτα. Περιμένει να στηθεί ένα πικ με τον Λαμπρόπουλο. Πήρε την επιλογή, αστόχησε. Rebound από τον Βαγενά, ο οποίος θέλει να τρέξει. Σπέβδει κοντά του Μαρκόπουλος, Λευτέρης Χαρίς. Θα βγάλει στον Καβούλα, ελεύθερος Καβούλας, μέσα! 23-23 από τον Καβούλα. Και πάλι στην ισοπαλία το μάτς. Καμπάσης από τη γωνία, δεν μπορεί να σκοράρει. Μάχη για το rebound ο Βαγενάς. Και τώρα ο Καβούλας. Γύρισε κατευθείαν ο Αγγελόπουλος και έχει ζητήσει time out σε περίπτωση που σκοράρουν εδώ οι Τζαζ. Μιλωνάς, πέρασε. Goal foul! Παναγιώτης Μιλωνάς, 25-23. Ο Αγγελόπουλος το είχε δει από νωρίτερα ότι κάτι δεν πάει καλά, γι' αυτό γύρισε κατευθείαν στη γραμματεία και έκανε την κίνηση, σχημάτισε το ταφ. Επιστροφή, γυρίζουμε σε λίγο. Thank you.
Λοιπόν, το παιχνίδι είναι ντερμπάρ από τις λίγες, εδώ στο ΙΝΕΑ, 23-25, προβάδισμα για τους Jazz και ο Μιλωνάς που νωρίτερα πέτυχε το goal foul, αστοχή τώρα στη βολή, το 23-25 παραμένει. Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος κρατάει την μπάλα μακριά από το πεδίο δράσης του. Του δίνουν πολύ χώρο και κάνει λάθος τελικά ο Μαρκόπουλος. Καβούλας, 27-23. Έδωσαν στον Μαρκόπουλο στρέμματα γήπεδο. Ο Μαρκόπουλος τελικά έκανε λάθος. Με τον Καβούλα να βγαίνει πανέξυπνα και να βουτάει την μπάλα. Κάλης για τρεις. Αστοχή, rebound από τον Μιλωνά που έχει την ευκαιρία να τρέξει. Πάει κατά μέτωπο και σκοράρει με το δεξί drive. 23-29. Παναγιώτης Μιλωνάς. Στο συν 6 για πρώτη φορά η Jazz. Μαρκόπουλος για τον Καμπάση. Πασάρι στον Λαμπρόπουλο. Ο Λαμπρόπουλος αστοχή. Rebound από τον Σαρί. 23-29. Σαρίς περνάει το κέντρο. Σαν ένα pop-out πολύ ωραία βαγενά στο κομπινό, άστοχος ο κομπινός. Εδώ κάνει αυτό που δεν χάνεται. Στεφανίδης, κοντό Γιώργας για τον Κάλλη. Εδώ ο ηγέτης, εδώ η ατραξιόν του μπασκετάκι. Ποστάρι, fade away, αστοχή, rebound από Σαρί. Έχουν βγάλει έξω από, από την comfort zone τους γέλος από Μαρίνι Τζαζ. Μιλωνάς, αστοχή, επιθετικό rebound του Κομνηνού. Το χάνει μόνος του από κάτω. Δύο χαμένα σούτ από τον Κομνηνό που θα μπορούσε να στείλει τη διαφορά και στους 10. Κάλλης αφήνει την μπάλα να βγει και κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ο χρόνος έχει πέσει στα 18, που σημαίνει ότι έχουν μόλις 2 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να περάσει το κέντρο η Σαν Μαρίν. Θέλουμε να το καταλάβουν και να πιέσουν την Τζαζ. Και από ό,τι έχουν καταλάβει, δεν το έχουν καταλάβει. Τώρα το αποφασίζουν να ανέβουν ψηλά. Το ψάχνει, πρόλαβε το χρόνο. Για χιλιοστά του δευτερολέπτο, πρόλαβε όμως. Ο χρόνος δεν είχε πέσει στα 15 όταν περνούσε ο Γκάλης. Μαρκόπουλος από τα 5,5 μέσα. Καλό σουτ. Αυτό το spot-up shoot αρέσει στον Μαρκόπουλο. Είναι καλός από εκεί. Καταφωνεί και ο Ορλάντο Τράτσι. Κοιτάμε στην αρχικά. Πατρινός, καλύφα. Κομινός από τα 5,5, ούτε αυτό. Κάλης εδώ τώρα βρίσκει αφύλακτη διάβαση. Πολύ εύκολο για τον Κάλη. 27-29. Τρέχει πολύ ωραία το γήπεδο. Είναι αυτές που κάνει διαφορά και μπορεί να κάνει διαφορά. Κάλης. Πάσα του στο Γασπαράτο, καλά του το φάουλ. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, εκεί απλά τον βγάζεις φωτογραφία.
29-32 Σταύρος Κάλλης. Στο Κοντόγιωργα στη γωνία, από εκεί στο Σπαλιάρα, Μαρκόπουλος ρωτάει την μπάλα, φίλε στο Μεκάλι. Σταύρος Κάλλης πάντα με την μπάλα, θα πάρει τώρα το φάουλ. Έχουν όμως να δώσουν τζάζ από τρίτο τους. Οι τζάζ οι οποίοι είναι σημαντικό να είναι φιδωλοί στον τρόπο που θα ξοδέψουν το φάουλ, γιατί άπαξ και αρχίσουν να στέλνουν τον Κάλλη με ευκολία στη γραμμή, είναι σίγουροι πόντι για τους Σαμμαρίν, οπότε πρέπει να είναι προσεκτικοί σε αυτό το τομέα. Να ο Κάλλης, ο οποίος βγάζει στο Μαρκόπουλο. Καμπάσης, έξτρα πάσα, Κοντόγιωργας, να ένα μεγάλο σούτ από τον Κοντόγιωργα. Πανηγυρίζει με σφιγμένες γροθιές ο Αγγελόπουλος, 32-34. Μεγάλο σούτ αυτό, για να σπάσει και λίγο τον τζαμπουκά τον Τζαζ. Μιλωνάς, θέλει να βάλει στην πλάτη τον Κάλλη, δύσκολο εγχείρημα, για να δούμε τι θα καταφέρει. Μιλωνάς κλείνεται, καλή άμυνα του Κάλλη, βήματα. Είπαμε εξ αρχής, είναι δύσκολο το εγχείρημα, γιατί ο Κάλλης είναι πολύ έξυπνος. Θα η μάτα τον Αγγελόπουλο, γυρίζουμε σε λίγο. Συνεχίζεται το παιχνίδι, ένα δίλεπτο, κάτι λιγότερο από ένα δίλεπτο απέμεινε για να πάμε στο ημίχρονο. Κάλλης, πάσα προς τον Καμπάση, φάουλ κλείδωμα από το Μιλωνά. Σε δυνατό τσεκάρισμα με το σώμα, τελευταίο που είχα να δώσει ο Τζαζ. Φωνάζει για αντιαθλητικό ο Καμπάσης, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σουτάρει για 3 σε απομόνωση. Άσχετος, μαζεύει ο Κομνηνός και τώρα Σαρίς. Νάτος ο Αντώνης Σαρίς, ο οποίος σουτάρει για 2 και το βάζει από τα 6 μέτρα. Σπουδαίος Αντώνης Σαρίς. 32-36. Κάλλης με τον Μιλωνά κοντά του. Κρατάει ο Κάλλης. Θα βγάλει στο Μαρκόπουλο. Αστοχεί ο Μαρκόπουλος. Η μπάλα όμως είναι και πάλι για τους Σαμμαρίν από αυτό το πανέξυπνο άλμα εκεί του Κάλλη. Ο οποίος θα πάει και στην επαναφορά. Κοντόγιωργας. Κρατάει. Ο Κάλλης, Κοντόγιωργας για 3. Όχι, rebound από τον Αντώνη Σαρή και φάουλ τέταρτο ομαδικό από τον Καμπάση. Από υπερβάλλοντα ζήνω εδώ, πήγε και αυτός να ρίξει ένα χαστούκι στην μπάλα. Δεν έπαιξε. Όχι άλλο φάουλ, φωνάζει ο Αγγελόπουλος, γιατί έχουν συμπληρωθεί τα 4 ομαδικά. 4 έχουν και οι Τζαζ στο τελευταίο λεπτό. Ό,τι φάουλ αμυντικό σφυριχτεί. Οδηγούμαστε στη γραμμή των βολών. Σαρίς φάουλ, κερδίζει ο Μιλωνάς. Μία στους δύο, αλλά υπάρχει επανάληψη. Στην δεύτερη, 32-37. Ο
Μίες 2-30, 2-37 Κάλλης. Παίρνει φάουλ και βολές. Ο Κάλλης, ο οποίος πανέξυπνα, διορατικός εδώ, επιτίθεται στον πρώτο χρόνο για να κερδίσει και μία ακόμα στήση, έστω και κουτσουρεμένη. Δηλαδή, απομένουν τώρα 31 και 5, σημαίνει ότι θα έχουν και άλλη επίθεση οι Submarine, γιατί η απόκληση στα δύο χρονόμετρα θα είναι στα 7,5 δευτερόλεπτα. Χρόνος επαρκής για να εκδηλώσουν μια κανονική επίθεση. Κάλλης μέσα, πολύ καλός υπερβολών. Τα 4-37, στους 3 η διαφορά. Δεν έχουν να δώσουν φάουλ σαν Μαρίν. Προσπάθησε να κλέψει ο Κάλλης. Σταματάει και ο Στάριο Μιλωνάς και το βάζει. 34-40, Νίκος Μιλωνάς. Σε μια επιλογή που έμοιαζε αψυχολόγητη, αλλά η κατάληξη των δικαίωσης, παλιάρας. Αλλάζει το παιχνίδι, Κοντόγιοργας. 5 δευτερόλεπτα, 4, 3, κλείνεται. Πολύ δύσκολο σουτ, κακό σουτ. Rebound ο Σαρίς. Πέταξε την μπάλα, δεν θα μπορούσε αυτό να καταλήξει το καλάθι. Τέλος ημιχρόνου, 34-40. Συν 6 τζαζ, γυρίζουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνημα και πάλι εδώ στο Προμηθέας Park, στη Νέα. Και ξεκινάμε με ένα φάουλ για τους γένους Σαμαρίν. Δύο βολές για τον Λαυρόπουλο. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι η δύναμη της συνήθειας. Όταν έχεις μεταδώσει μπορεί και πάνω από 1000 παιχνίδια στο Προμηθέας Park εδώ και 3 χρόνια. Μπορεί να λέω και λίγα. Είναι πολύ δύσκολο να ξεχαστούν οι συνήθειες. Βέβαια, αγαπάμε και το γήπεδο της ΕΑΠ. Κάλλης, μετά το επιθετικό rebound, η μπάλα περνάει μέσα στο Λαμπρόπουλο. Μαρκόπουλος για τον Καμπάση. Η έξτρα πάσα, πολύ έξυπνα για τον Κοντόγιοργα, πολύ ωραία επίθεση. Και αυτό φωνάζει ο Αγγελόπουλος, ασχέτως αν δεν μπήκε το καλάθι, ήταν μια πολύ καλή επίθεση για τον Σαμαρίν. Σαρίς για δύο, κακό, πολύ τούβλο. Κάλλης θέλει να τρέξει. Περνάει. Κλέψιμο! Φωνάζει και φάουλ ο Σπαλιάρας. Λευτέρης Σαρίς, σουτάρει για δύο, όχι. Rebound. Κυριαρχικό rebound αυτό από τον Λαμπρόπουλο. Τη γράπωσε την μπάλα με τα δύο χέρια, παρότι και πίεση. Και κερδίζει τώρα φάουλ ο Κάλλης. Να πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο έχει φθαρεί με 4 φάουλ ο Παναγιώτης Μιλωνάς. Και αυτό είναι θεματάκι. Από τον Λαμπρόπουλο, 36-40, η Σαμαρίν σε καμία περίπτωση δεν το παρατάνε το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που φτιάχτηκε για να το πάρει, όχι απλά για να είναι στα play-off. Σήμερα έχουν σημαντικές αποστολές, είπαμε, Πούγια, Στεφανίδης, Μάργελος κλπ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το διεκδικήσουν μέχρι τέλους. Κάλλης, η πάσα του μέτρια, αλλά φτάνει στον Κοντόγιοργα. Πέρασε ο Κοντόγιοργας. Λαμπρόπουλος, αυτό είναι ένα δύσκολο σουτ, το οποίο δεν είχε και πολλές πιθανότητες να καταλήξει στόχο. Πίεσε ο Κοντόγιοργας, η μπάλα τζαζ. Στο παιχνίδι θα περάσουν και ο Παναγιώτης ο Μιλωνάς και ο Βαγενάς. Έξω ο Νίκος ο Μιλωνάς. Όχι, δεν μπήκε ο Παναγιώτης ο Μιλωνάς. Απλά έκανε την αλλαγή. Μέσα είναι ο Βαγενάς. Ο Νίκος Μιλωνάς έδειξε λίγο να αφορεί με την απόφαση να αντικατασταθεί. Ο Παναγιώτης Μιλωνάς εδώ βλέπουμε κάνει τον προπονητή. Καβούλας περνάει. Πολύ δύσκολη κίνηση μπροστά στον Λαμπρόπουλο στο χεί. Και τώρα Κάλλης και τώρα πιάστε τον. Κάλλης. Δεν είμαι σίγουρος.
Πήγε να βγάλει μεγάλη άμυνα εδώ. Κάλλιο στη γραμμή. 37-40. Ο Κάλλιος, ο οποίος και με κλειστά μάτια να σουτάρει, δεν χάνει πολύ. Είναι σαν να πετάει βότσαλο στον ωκεανό. 38-40. Σταύρος Κάλλιος, εξαιρετικός. Κέρδισε το φάουλ και θα πάει στη γραμμή. Δύο βολές. Thank you.
45, μία βολή πήγε. Ο Κάλης είναι στη γραμμή. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. (42-45) γίνεται το σκορ. Κάλης. Ο Στάρ για 3 είναι άστοχος. Δεν μπορεί να σκοράρει. Δευτέρης Σαρής θέλει να τρέξει. Περνάει, δίνει στον Σαρή. Αστοχή. Πάσα από την λάθος. Ναι, τι να κάνω, θα το κλείσει αυτή η μαλλή. Λοιπόν, επιστρέψαμε, είχαμε ένα τηλεοπτικό time out γιατί είμαστε σε μετάδοση αγώνα. Μπορεί να προκύψει και ένα τεχνικό πρόβλημα, αυτό είχαμε. Λαμπρόπουλος εδώ με την μπάλα, μία πάση στον Μαρκόπουλο, ο οποίος θα πέσει στο έδαφος, υπάρχει φάουλ για τον Μαρκόπουλο. Στη γραμμή με το σκορ 42-45. Θα βάλει την πρώτη με χέρι Αλφάδη. Μαρκόπουλος, ένας απόλυτα χρήσιμος παίχτης για τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Μέσα για η δεύτερη, κάτω από οι αρχές γέλη. Side step, αστοχή, rebound από ποιον, από τον Καμπάση. Μαρκόπουλος για τον Κάλλη. Πέρασε ο Κάλλης, πάτησε γερά το προσπέρασμα των Σαν Μαρίν. 46-45 διακυρός Κάλλη. Ακόμα μια χαμένη επίθεση για τους Τζαζ. Μαρκόπουλος βγάζει το σπαλιάρα. Είναι καλό σε αυτό το σουτάκι μέσα απόστασης. Εδώ όμως δεν μπορεί να σκοράρει. Σαρής για τον Καβούλα. Καβούλας ο οποίος παίρνει ένα σκριν. Πάσα που είναι κακή. Κλέβει ο Μαρκόπουλος με τα μακριά του χέρια σαν πλοκάμια. Κάλλης ο ρεπλιασμό, καλά και κεφάλι από τον Βαγενά. Με την συμπληρωματική βολή μάλλον που πέτυχε ο Κάλλης. Μιλωνάς βγάζει για τον Βαγενά, προσπαθεί να παίξει άμυνα από μπροστά ο Κάλλης. Ο Βαγενάς τρακάρει με το σπαλιάρα, ο Καμπάσης με το σώμα προστατεύει. Τώρα βγαίνει στο Μιλωνά, ελεύθερος ο Σαρής, άργησε να πάει πάνω τον Κάλλης, αλλά ο Σαρής αστοχή. Θα μπορούσε εδώ να βρει ένα τρίποντο από το πουθενά. Η ομάδα των Τζαζ σε μια επίθεση που δεν λειτουργήσε και όπως θα ήθελα. Κάλλης πέρασε, κάνει πάρτι, 51-45 με όργια στο δεύτερο ημίχρονο από Σταύρο Κάλλη. Κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι.
τέταρτος. Τώρα είναι η ώρα που οι Jazz πρέπει να προσέξουν για να κρατήσουν την επαφή τους. Λευτέρης Αρής θέλει να απαντήσει. Ούτε αυτό. Γκάλης, μακρινή πάσα επιδιασμού Μαρκόπουλος. Γλιστράει, πήγε να πέσει. Δεν βγάζει ως παλιάρα. Καμπάσης. Περιμένει στήριγμα. Λαυρόπουλος και τώρα Γκάλης. Βγάζει ως παλιάρα. Από τα 6,5. Όχι. Κακό σου ήταν αυτό. Και τώρα τα σπαράτω. Θέλουν να τρέξουν οι Jazz τώρα. Τάπα στα ίσκα! Απίστευτη τάπα από τον Γκάλη. Θυμίζει Γκραντ στον Παπα-Νικολάου στο εξωτερικό στο σεφ. Καμπάσης, σουτάρει για τρεις. Δεν θα τα καταφέρει. Ριμπάω το αμυντικό από το Μιλωνά. Η τάπα νωρίτερα του Γκάλη ήταν απίστευτη. Τώρα ο Σαρίς θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Τέταρτο αμυντικό, είχα να δώσω στον Παρίς. Για το Σαν Μαρίν από το μείον 6 στο σύν 8 και time out για τους Jazz. Δείχνει αμαλαγιά 53-45. Την μπάλα στα χέρια του Σαρή. Ο Λευτέρης Σαρής αστοχή σε αυτό το αγαπημένο του σούτ που τώρα δεν μπαίνει. Τώρα αυτά τα σούτ τα έχουν ανάγκη πιο πολύ από ποτέ. Γκάλης φοβερή πάσα πίσω από, πίσω από το κεφάλι. Αστοχή ο Σπαλιάρος, κρίμα που δεν βγήκε αυτό το σούτ γιατί θα ήταν από τις ασίστ της χρονιάς. Και ο Σαρής παίρνει φάουλ για βολές. Δύο βολές για τον Ελευθέρη Σαρή. Και τώρα 53-47. Οι Yellow Submarine προηγούνται με 6. Καλής για τον Μαρκόπουλο και τώρα για τον Λαμπρόπουλο. Ξανά ο Μαρκόπουλος, ο οποίος βγάζει στον Λαμπρόπουλο. Ωραία προσποίηση του Γκάλη. Πάσα έξω στον Καμπάση. Είναι απολαυστικός ο Γκάλης, αλλά δεν ακολουθούν τώρα οι συμπαίκτες του. Γι' αυτό το λόγο ο Καμπάσης σπαταλά ένα παντελώς ελεύθερο σούτ μετά από φοβερή δημιουργία του Γκάλη. Σαρής για τον αδερφό του. Λευτέρης Σαρής για τρεις. Άτυχος, κομμινός μάχεται, αλλά ο Γκάλης κερδίζει ένα ακόμα rebound. Ευλογία να βλέπουμε αυτό το παίκτη στο μπασκετάκι εδώ, όμως μπάλα. Δεν πρόσεξε εδώ ο Γκάλης. Αντώνης Σαρής, το transition, μια προσποίηση. Μιλωνάς, περνάει, χάνει. Ο Σαρής κρατάει, δεν βιάζεται, δεν τρέχει τώρα. Χρειάζεται και αυτός ανάσες. Να εδώ ο Γκάλης, ο οποίος χαμηλώνει. Χαμηλώνει να παίξει άμυνα και ο Σαρής. Σούταρε για τρεις ο Γκάλης, όχι. Δεν ήταν η καλύτερη επιλογή εδώ.
την πήρε, δεν δικαιώθηκε. Αστοχή, Κάλλη στο rebound, 2-1, δεν προλαβαίνει. Τέλος τρίτης περίοδου, 53-47. Επιστρέφουμε για μια συγκλονιστική τρίτη περίοδο. Μια περίοδος απέμεινε για να μάθουμε ποια θα είναι η πρώτη ομάδα χρονικά που θα περάσει στους 4 της Master League του Μπασκετάκη Πάτρας. Την μπάλα στα χέρια των Ιτα Τζαζ με τον Νίκο τον Μιλωνά που περνάει χαμηλά κομμινός, καλά και φάουλ. 93-49. Το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο, έχει πολύ ψωμί. Πέρασε ο Κάλλης. Τι παίχτης είναι αυτός. Ουρανοκατέβατος, θεόσταλτος στον μπασκετάκι Πάτρας, για να μην βαριόμαστε. Ο μπάλα στα χέρια του Μιλωνά, ο οποίος βγάζει στον Κομνηνό. Το τόλμησε με ψυχολογία από το προηγούμενο goal, τώρα δεν τα κατάφερε. Θέλει να τρέξει ο Κάλλης. Περνάει, σπαλιάρας, βάζει την μπάλα χαμηλά. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, μπορεί να του έγινε και φάουλ, δεν πήρε κάτι. Κομνηνό στο rebound, ψάχνει πάσα, ελευθερώνει για τον Μιλωνά. Πασάρει στον έτερο Μιλωνά, τον Νίκο. Κλέβουν οι Σαμαρίν, καμπάσεις. Εδώ δεν έβαλαν την μπάλα με ασφάλεια στο παρκέ και το πλήρωσαν οι Τζαζ. Κοντό Γιωργάς. Κάλλης. Jump shoot. Άστοχος αυτή τη φορά. Ο ίδιος μάχης. Τι ενέργεια βγάζει. Τι ενέργεια βγάζει ο Κάλλης. Λες και έχει ελαττήρια στα πόδια. Καβούλας, αστοχή, ο Κάλλης μαζεύει το rebound. Ωραία σκαστή για τον Καβάση και εκείνος τελειώνει τη φάση για το 59-50. Πατούν γκάζι και δείχνουν ικανοί να εξαφανιστούν οι Yellow Submarine, αλλά πιστέψτε με, δεν έχει τελειώσει κάτι. Το παιχνίδι έχει πάρα πολύ δρόμο. Μιλωνάς. Κομνηνός από κοντά το βλέπω. Κομνηνός από κοντά σκοράρει. Το βλέπω. 59-52. Πολύ ωραίο καλάθι. Εδώ έχουμε και την κάμερα η οποία σήμερα μας έχει κάνει, μας κάνει μανούρες πάλι. Σουτάρει για 3. Αστοχή. 59-52 παραμένει. Μετάδοση με τεχνική υποστήριξη. Ωραία. Ωραία. Σουτάρει ο Κομνηνός, αστοχή. Αλλά είναι για τους προειδοποίηση για τεχνική ποινία από τον Γιαρομάτη. Έντονη διαμαρτυρία του Αγγελόπουλου. Επαναφορά με τον
Καβούλα, πέρασε ο Κασπαράτος από το baseline. Καβούλα, πολύ ωραία επίθεση, πολύ καλή κυκλοφορία. Δεν μπήκε το ελεύθερο σου του Μιλωνά, ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια ο Κασπαράτος κάτω από το καλάθι. Τέτοια ώρα δεν επιτρέπεται να χάνουν αυτά τα καλάθια jazz. Ο Ντόγιοργας. Καμπάσεις. Για τρεις. Αστοχή, rebound αμυντικό. Και γρήγορα ο Μιλωνάς κάνει την μπάλα ενστικτοδός, γιατί δεν είχε καταλάβει την πρόταση του παίκτη του. Αστοχή ο Μιλωνάς. Ο Ντόγιοργας κλείνεται πίρεφα. Δεν θα ακούγεις, πίστεψέ μας. Έχω ετοιμάσει... Ο Ντόγιοργας στη γωνία. Δεν έχουν καθαρό μυαλό, προσπαθούν να πετύχουν γρήγορα καλάθια, ωστόσο έχουν πολύ χρόνο μπροστά τους. Time out από τον Αγγελόπουλο, γυρίζουμε σε λίγο. Ποστάρι, προσπαθεί να βγάλει την άμυνα στον Κάλι, πήγε να βγάλει μια διανόητη πάσα, έγινε το λάθος. Καβούλα, 5 και 49 για το φινάλε. Οι Jazz βγάζουν μια άμυνα και θέλουν σκορ τώρα στην επίθεση για να μειώσουν σε απόσταση αναπνοής στους 4 ή στους 5. Μιλωνάς προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, να πάρει ο Αντώνης Σαρής το πώς. Κακό spacing, πολύ κακό spacing αυτή την επίθεση. Αλλά ο Αντώνης Σαρής βρήκε τρόπο, πήγε κοντά, στόχησε. Βαγενάς δίνει μάχη, κερδίζει ακόμα ένα rebound το Κάλις. Φλερτάρει με το triple double. Κάλις. Θα περάσει, θα εκτελέσει. Η μπάλα δεν θα μπει στο καλάθι. Σαρής. Σαρίς με την μπάλα, μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Αντώνης Σαρίς με καθαρόπτικο πεδίο τώρα, δεν θα μπει αυτό το σουτ. Παραμένει το 59-55. Ναι, 59-52, συγγνώμη. Κάλις. Δεν βιάζονται οι Σαμμαρίν. Αλλά σαφώς δεν θα μπουν από τώρα σε διαδικασία να παίξουν, να παίξουν το χρόνο. Κι άλλο παπούτσι βγήκε, του Σαρί. Βλέπει την μπάλα ο Καβούλας, ο οποίος έχει παίξει πολύ καλή άμυνα στην τέταρτη περίοδο. Σαρίς πήρε φάουλ από τον Σπαλιάρα, καθαρό, σωστό, γιατί είχε να δώσει. Καβούλας θα περάσει, Βαγενά φτάνει μέσα, δυνατό τσεκάρισμα με το σώμα βολές. Thank you.
τον Κοντόγιοργα, τρίποδο του Κοντόγιοργα, άσχημο πολύ. Βάζει την μπάλα ο Μιλωνάς, 3:59 για το φινάλε. Μέσα! Μεγάλο τρίποντο! 59-56. Πολύ κρίσιμες τώρα, η πρώτη στο στόχο, 62-58. Τώρα όλα μετρούν διαφορετικά, το προηγούμενο καλάθι του Σπαλιάρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για να κόψει τον τζαμπουκά τον Τζαζ, οι οποίοι όμως εδώ μειώνουν στο 5 γιατί η δεύτερη πολύ ήταν άστοχη. Περνάει ο Κάλης, το κυνηγάει σε όλο το κύπρο, τον καταδιώκει ο Μιλωνάς. Έχουν να δώσουν και ένα φάουλ οι Τζαζ, κανένα δεν έχουν να δώσουν στο Σαμαρίν τώρα. Κάλης, σταυρωτές, πέρασε. Πολύ ωραία πάσα. Κοντόγιοργας για το σύν 8, άτυχος. Rebound από τον Παναγιώτη Μιλωνά. Σαρίς, 2:49 ακόμα, κλείνει το Σαρίς, πήρε φάουλ πολλές. Ανόητο φάουλ αυτό, γιατί δίνει την ευκαιρία για δύο πολλές. Πρώτη βολή, αστοχή. Έχουν πετάξει σε δύο βολές πολύ σημαντικές στο σκουπίδι. Σε ένα σημείο που δεν επιτρέπονται τέτοια λάθη. Βάζει τη δεύτερη, 62-58. Το παλεύουν οι Τζαζ. Κάλης. Έχουν να δώσουν και ένα φάουλ οι Τζαζ. Κάλης κράτησε απέναντι στο Μιλωνά. Φοβερή πάσα στο Σπαλιάρα. Καθαρή άμυνα. Και η μπάλα για τον Τζαζ. 2:27. Τρέχουν με τον Καβούλα που πάει απέναντι στο Λαμπρόπουλο. Ανάκο το λέει. Out. 62-60. Στο γήπεδο της ΕΑΜ. 2:18 για το φινάλε. Πάμε για δράμα. Πάμε για φινάλε. Γκρανγκινιολικό. Κοντόγιοργας για τον Λαμπρόπουλο, τον πιέζουν τώρα. Η μπάλα φτάνει στον Κάλη. Από τα χέρια του Κάλη θέλουν να πάρουν την μπάλα. Λαμπρόπουλος, σουτάρει για δύο, δεν είναι καλό. Rebound από τον Σπαλιάρα, κάτω από το καλάθι, goal foul! Γιώργος Σπαλιάρας. Η εμπειρία, η κλάση από ένα παίχτη που έχει φάει
τα γήπεδα με το κουτάλι. Τέσσερα-εξήντα, σπαλιάρας. Θα ευστοχήσει με αρκετά μεγάλη δόση τύχης. 65-60. Πέρασε ο Μιλωνάς. Μέχρι μέσα, άμεση απάντηση. 65-62, Παναγιώτης Μιλωνάς. Κάλης. Κρατάει την μπάλα. Βγάζει στον Κοντόγιοργα, 1-36. Κοντόγιοργας για τον Κάλλη. Step back, εκτέλεση για 3, όχι. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου είναι για τους Τζαζ. Φωνάζει για φάουλ ο Σαρίς, ότι το τράβηξαν τη φανέλα, νομίζω έχει δίκιο. (Συσχελίδι) 65-62. Rebound εδώ επιθετικό το Σαρί και καλάθι. (Συσχελίδι) 65-64. 1-12 ακόμα. Κοντόγιοργας, κοιτάξτε πως τον πιέζω. Και κλέβει την μπάλα. Ο Μιλωνάς πάει στο ανοιχτό γήπεδο. Καλάθι. 65-66. Από τους Τζαζ που πάνε να κάνουν την απόλυτη ανατροπή. Κάλης, κλέβει ο Καβούλας. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει ο Μιλωνάς. Και ο Καβούλας. Καταπληκτική και οι δύο. Τώρα δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Οι Τζαζ, κοιτάξτε πώς πιέζουν. Κάλης, κλέψουν ξανά. Και φάουλ. Φάουλ υπέρ του Κάλη, έχω την εντύπωση. Στην προσπάθεια για κλέψιμο από πίσω. 65-66, τεράστιο παιχνίδι. Μέσα η πρώτη. 66-66. Σε ένα δράμα εδώ στη Νέα. Έχει πυκνώσει ο κόσμος στις κερκίδες και βλέπουμε ένα πραγματικό θρίλερ. Μέσα και οι δύο από τον Γκάλι. Τώρα ίσως επιλέξουν να πάνε για δύο επιθέσεις έναντι μία. Η Τζαζ. Αντώνης Σαρίς. Θα πάρει την ευθύνη. Πολύ δύσκολο το σουτ. Άστοχο. Rebound από Λαμπρόπουλο. Τώρα οι Σαν Μαρίνο έχουν τον πρώτο λόγο ξανά. Κάλης, κοιτάξτε εδώ. Προσπαθούν να τον κλείσουν. Πέρασε ο Κάλης. Δεν μπορεί να σκοράρει. Σπαλιάρα στο επιθετικό rebound. Αστοχή rebound από το Σαρί. Τελευταία επίθεση. Ο Σαρίς για τον Καβούλα. 12 δευτερόλεπτα. Η μπάλα στο Μιλωνά. Αυτός σουτάρει για το μάτς. Αστοχή rebound από τον Κοντόγιοργα. Καμπάς 5 δευτερόλεπτα. 4. Κοντόγιοργας φάουλ στα 2,5. Έχασε την ευκαιρία ο Μιλωνάς που σούταρε ελεύθερος. Σκοκικό φινάλε εδώ στο γήπεδο της ΕΑΦ. Φυσούν ξεφυσούν στις κερκίδες. Ακόμα και οι παίκτες των Net Trippers και των Tragic. Αγωνιούν για αυτό το παιχνίδι. Ένα ακόμα δραματικό παιχνίδι στο φετινό μπασκετάκι Πάτρας. Ένα από τα πολλά. Κοντόγιοργας. Έξω. Αστοχήσει σκόπιμα. Κοντόγιοργας. Τη βάζει. Και έχουμε time out. Ήθελε να τη χάσει επίτηδες, αλλά την έβαλε. 68-66. Τραβάει τα μαλλιά του Αγγελόπουλος. Δεν το πιστεύει. 2,5 δευτερόλεπτα και όλα μπορούν να συμβούν.
Ένα σούτ για την πρόκριση για τους Utah Jazz, 68-66. Μετά το λάθος κατ' εμέ του Κοντόγιο για να βάλει την πόλη, δεν έπρεπε να την βάλει, αλλά είδατε μερικές φορές τι μπορεί να γίνει. Πέταξε την μπάλα χωρίς καμπύλη και αυτή μπήκε. Ντουγρού. Και έτσι οι Jazz θα έχουν την ευκαιρία τους. 2,5 δευτερόλεπτα λοιπόν. Ποιος είναι ο ήρωας? Ποιος μπορεί να στείλει τους Jazz στην τετράδα? Ποιος θα πάρει την ευθύνη? Αντώνης Αρής με το σπαλιάρα. Πέταξε την μπάλα. Άστοχο. Και η Γέλο Σαμαρίν είναι στην τετράδα μετά από ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε, όπως είδατε, στο νήμα. Καθολικό χειροκρότημα και για τις δύο ομάδες. Επιστρέφουμε στη Νέα για το δεύτερο παιχνίδι, Tragic Creepers.